Καλημέρα σας, κυρία Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας καλωσορίζουμε στην πόλη μας και ευχόμαστε καλή διαμονή και επιτυχία στο θεματικό συνέδριο της Ένωσης Περιφερειακών Περιφερειών Ελλάδας με αντικείμενο τα θεσμικά ζητήματα των περιφερειών. Σε λίγο θα υπάρξει και η τοποθέτηση του κυρίου Κυρίζογλου εκ μέρους της ΚΕΔΕ. Το θέμα είναι σοβαρό, μας ενδιαφέρει, είναι ένα θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι αυτό των αρμοδιοτήτων στους διάφορους βαθμούς της τοπικής διοίκησης, των διαφορετικών επιπέδων διοίκησης, της εξάλληψης αλληλοεπικαλύψεων, τη μεταφορά ή όχι νέων στους Δήμους. Αυτά τα ζητήματα τα συναντάμε συχνά στην καθημερινή λειτουργία Δήμων και Περιφερειών και σωστά αναζητείται η επίλυση του. Δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποσπασματικά έξω από τη διαχρονικά εφαρμοζόμενη πολιτική, όπως έγινε στο παρελθόν με διάφορες μεταρρυθμίσεις, Καποδίστριας, Καλλικράτης, Κλισθένης. Χρειάζεται ανάλυση, αναζήτηση της αιτίας, όπως π.χ. και λόγω της ιατρικής μου ιδιότητας, γιατί η υγεία του λαού ασθενεί, γιατί η πρωτοβάθμια φροντίδα της υγείας, η δευτεροβάθμια δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις διευρυμένες ανάγκες, γιατί δεν φτάνουν οι επιστημονικές κατακτήσεις και η πρόοδος τεχνικά μέσα στα πλατιά λαϊκά στρώματα. Η μεταφορά της αρμοδιότητας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις περιφέρειες, όπως μπαίνει από την εισήγησή σας, εκτός της κατάργησης του ενιαίου χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας, δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα, γιατί η αιτία των προβλημάτων βρίσκεται στην εμπορευματοποίηση της υγείας, στη μη καθολική και δωρεάν κάλυψη από το κράτος. Γι' αυτό, με θάρρος, πρέπει να αναζητηθούν τα πρωτόγνωρα επιτεύγματα του Σοβιετικού Συστήματος Υγείας, ο τρόπος που ήταν οργανωμένο, και θα έχουμε πολλά να κερδίσουμε αν το εφαρμόσουμε. Να μην ξεχνούμε πόσο ήταν το προσδόκιμο επιβίωσης όταν λειτουργούσε και πώς μέσα σε πολύ λίγα χρόνια έπεσε κατά 10 χρόνια το προσδόκιμο επιβίωσης στο νέο κοινωνικό σύστημα που επικράτησε εκεί. Επίσης, φυσικά, είναι καλό να λυθούν μια σειρά θέματα, όπως ο καθαρισμός των ρημάτων, η πολιτική προστασία, να διευρυνθούν συζητήσεις γύρω από το ποιος κάνει τι, όχι όμως ως απλά τεχνοκρατικά ζητήματα, αλλά στην ολότητά τους. Να βγει στην επιφάνεια η αναγκαιότητα προσωπικού, μηχανολογικού εξοπλισμού, επαρκούς χρηματοδότησης και ούτω καθεξής. Καλή συνέχεια στη δουλειά σας, με την ελπίδα ότι τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν στην πλήρη ανάπτυξη υπηρεσιών στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, στην επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων του ελληνικού λαού. Καλά αποτελέσματα.